Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο SBC News, 5η σήμερα 21 Σεπτεμβρίου του 2017. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δεν αποχωρεί τελικά από την Ελλάδα η Eldorado Gold. Ξεκινά διάλογος με την κυβέρνηση, λέει η καναδική εταιρεία. Ισχυρό το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τα μηνύματα από το roadshow του χρηματιστήριου στο Λονδίνο. Στον αέρα εκλογές στην κεντροαριστερά, βεβαιότητα για τον τρόπο που θα γίνει η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Πουέρτο Ρίκο, ανυπολόγιστες ζημιές από το πέρασμα του τυφώνα Μαρία. Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες στο Μεξικό. Αγνοούνται περισσότερα από 30 παιδιά. Έντονη κριτική στον Μπαράκ Ομπάμα για τα αστρονομικά ποσά που πληρώνεται για κάθε ομιλία του. Η Eldorado Gold, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της, στις χρηματιστηριακές αρχές του Καναδά. Και τονίζει ότι εισέρχεται σε επικοδομητικό διάλογο με την ελληνική κυβέρνηση. Η εταιρεία επισημαίνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να αποχωρήσει από τη χώρα σε περίπτωση που ο διάλογος με το Υπουργείο Ενέργειας αποδειχθεί ανεπιτυχής. Ο πρόεδρος της καναδικής εταιρείας, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τον επικοδομητικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη με το Υπουργείο Ενέργειας. Πέραν αυτού, την προηγούμενη εβδομάδα, το Υπουργείο Ενέργειας εξέδωσε μια σειρά αδειών ρουτίνας για το έργο της Ολυμπιάδας, οι οποίες εκκρεμούσαν εδώ και πολύ καιρό. Σαν αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, έχουμε αποφασίσει την προσωρινή αναβολή της απόφασής μας να θέσουμε τα έργα μας στη Χαλκιδική σε καθεστώς συντήρησης». Προηγήθηκε πάντως συνάντηση εκπροσώπων των εργαζομένων σήμερα το πρωί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τη διοίκηση εταιρείας, χωρίς μεταλλορύχη να λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις. Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών αλλά και οι ανησυχίες τους για την ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα για τον τραπεζικό τομέα και τις απαιτήσεις του Delta Netaf. Αυτά επιβεβαιώθηκε χθες, την πρώτη μέρα του 12ου ετήσου roadshow των ελληνικών χρηματιστηρίων στο Λονδίνο. Έχουν προγραμματιστεί περίπου 600 συναντήσεις ξένων επενδυτών και διαχειριστών κεφαλαίων με στελέχη των ελληνικών εισηγμένων εταιριών, με την πλειοψηφία των συναντήσεων να γίνονται σήμερα. Το ενδιαφέρον των διεθνών εταιριών και hedge funds, που διαχειρίζονται περισσότερα από 2-3 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ήταν σαφώς πιο έντονα από άλλες χρονιές και ήταν εστιασμένο στις ελληνικές τράπεζες. Εν μέσω των συζητήσεων και της πίεσης που ασκείται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ενέργεια νέων ελέγχων ποιότητας ενεργητικού, αλλά και την πορεία της διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπούν ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Κουλιαράκης. Πάμε να δούμε δηλώσεις από την πρώτη μέρα του roadshow. The economy over 2016 and 2017 outperformed even the baseline scenario assumptions of the asset quality review of November 2015. Not to mention the assumptions of the adverse scenario. A very clear sign that they are on track to return to normality. Η χώρα έχει πολλές πιθανότητες και παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για τους επενδυτές, ιδίως αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη επενδύσει και θέλουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους, όπως επίσης και νέους επενδυτές που βρίσκουν ευκαιρίες σε πολλούς οικονομικούς τομείς, όχι μόνο τον καθιερωμένο τουρισμό, αλλά τον θεματικό τουρισμό. Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις στις οποίες εστιάζουν οι ξένοι επενδυτές. Μιλάμε κυρίως τις εταιρείες τεχνολογικού τομέα, στον ενεργειακό τομέα. Μιλάμε για εταιρείες οι οποίες ασχολούνται βασικά με τον τουρισμό σε όλες τις μορφές. At the moment this is happening more like a bounce back. It's not happening just yet because of this or that long-term driver of growth. This will happen over time. But it's taking place because all the constraints that were weighing down the Greek economy gradually but steadily are being removed. Στις χαμηλές αποτιμήσεις των εγχώριων τραπεζών, μετά και τη μεγάλη πτώση των μετοχών τους και τα ωφέλη που θα έχουν σε περίπτωση που η ελληνική οικονομία αρχίσει να αναπτύσσεται, αναφέρεται στη short view των Financial Times. Ο αρθρογράφος αναρωτιέται μάλιστα αν είναι η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσει κανείς σε τραπεζικές μετοχές.
διευκρινίζοντας ότι δεν είναι για συντηρητικούς επενδυτές. Ο ίδιος κάνει αναφορά στις χαμηλές αποτιμήσεις των τραπεζών και στο γεγονός ότι δραστηριοποιούνται σε ένα κλάδο με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, όπου τέσσερις τράπεζες ελέγχουν σχεδόν το σύνολο της αγοράς, κάτι που σημαίνει ότι όλες θα αποφεληθούν αν η οικονομία πάει καλά. Το άρθρο έρχεται λίγο μετά την έντονη ανησυχία που παρατηρήθηκε και χθες στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες σήμερα κατέγραψαν σημαντικά κέρδη στο ελληνικό χρηματιστήριο. Παραμένουμε στα τραπεζικά θέματα. Διαβεβαιώσεις ότι η Τράπεζα Πυρίως έχει διορθώσει τις αδυναμίες που επισημάνθηκαν μετά από πρόσφατο έλεγχο της Τράπεζας Ελλάδος, παρήχε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Χρήστος Μεγάλου. Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, τόνισε χαρακτηριστικά ότι ο έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ένα ζήτημα που έχει ήδη αντιμετωπιστεί στα οικονομικά αποτελέσματα προηγούμενων περιόδων και πρόσθεσε πως θέματα όπως αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου και η πρακτική ορισμένων μελών της προηγούμενης διοίκησης έχουν διευθετηθεί. Πήγε πάντως με γνώση του πορίσματος της Τράπεζας Ελλάδος, που επικαλείται το δίκτυο Reuters, ανέφερε ότι ο έλεγχος εντόπισε παραβάσεις των capital controls που επιβλήθηκαν το καλοκαίρι του 2015 για να ανακόψουν την φυγή των καταθέσεων. Αλλάζουμε θέμα. Ενθουσιασμένος δήλωσε μετά την επίσκεψή του στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας του Ηρακλείου της Κρήτης ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο των εργασιών του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο στίχημα της χώρας για επιστροφή των επιστημόνων που έχουν φύγει στο εξωτερικό, τονίζοντας ότι αν δώσουμε ανάσα στην έρευνα, θα κάνουμε θαύματα. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να μιλήσει σήμερα το βράδυ στο πλαίσιο του συνεδρίου, ενώ αύριο το πρωί θα μιλήσει σε φόρουμ με θέμα καθαρά ενέργεια για τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να δούμε τι δήλωσε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας για το φαινόμενο του brain drain αλλά και την έρευνα. Η μάχη για να γίνει το brain drain, brain gain είναι μια δύσκολη μάχη, διότι ας μην ξεχνάμε ότι βιώσαμε μια πρωτοφανή και μοναδική κρίση. Εγώ πιστεύω όμως ότι αν επενδύσουμε στην έρευνα, στην καινοτομία, στη νέα γνώση, δεν θα κερδίσουμε ξανά βεβαίως το 25%, αλλά θα επενδύσουμε σε μια αναπτυξιακή δυναμική που θα πατάει σε πιο στέρεο έδαφος. Εμπλοκή φαίνεται να υπάρχει στη διαδικασία εκλογής του νέου επικεφαλής της κεντροαριστεράς. Η εταιρεία που έχει προταθεί για να αναλάβει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δηλώνει ότι δεν προλαβαίνει να κάνει τις εκλογές στις 5 και 12 Νοεμβρίου. Θα δούμε και στη συνέχεια αυτό το θέμα αναλυτικά, το τι ακριβώς δηλαδή συμβαίνει στην κεντροαριστερά. Για τα ανοιχτά τώρα του Σαρωνικού Σαλπαρ σήμερα το επιστημονικό ωκεανογραφικό πλοίο, το οποίο θα διενεργήσει έρευνες για το θέμα της πετρελοκυλίδας. Γίνεται σε εξέλιξη όλες αυτές οι διαδικασίες. Πάμε λίγο στην αίθουσα των ειδήσεων και θα βρούμε να δούμε την εξέλιξη από το θέμα της κέντρο-αριστεράς, διότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί σήμερα την επικαιρότητα και τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί υπάρχει εμπλοκή και με το θέμα της εταιρείας, η οποία δήλωσε ότι δεν προλαβαίνει να διενεργήσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 5 και 12 Νοεμβρίου, όπως τουλάχιστον έχει προγραμματιστεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Νικήτας Κορονάκης είναι εκεί. Νικήτα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Μπορεί η κεντροαριστερά να ανεβαίνει δημοσκοπικά το τελευταίο διάστημα, ωστόσο έχει άλλο είδος προβλήματα τα οποία μπορούν να τεινάξουν στον αέρα την εκλογική διαδικασία. Σήμερα έστειλε απαντητική επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής που έχει αναλάβει την διαδικασία των εκλογών, τον κύριο Λιβιζάτο. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Vodafone είναι μία από τις εταιρείες που έχει απευθυνθεί η Επιτροπή του κύριου Λιβιζάτου για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και μεταξύ άλλων του είπε ότι δεν μπορεί να διεξάγει την ψηφοφορία 5 και 12 Νοεμβρίου. Αντίθετα, πρότεινε ότι είναι εφικτό να γίνει η ψηφοφορία στις 4 Φεβρουαρίου. Αυτό προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, αντιδράσεις και στη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και στα επιτελεία των υπόλοιπων υποψηφίων. Ενώ να πούμε ότι αναλαμβάνει, όπως είπε η εταιρεία, μόνο την ηλεκτρονική διασύνδεση των εκλογικών κέντρων και όχι την εξ αποστάσεως ψήφο. Που αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει κόντρες ανάμεσα στους υποψήφιους και πρέπει να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει. Επίσης, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το κόστος το οποίο αναφέρει στην επιστολή του προς τον κύριο Λιβιζάτο η εταιρεία Vodafone, το οποίο προσεγγίζεται σε 900.000 ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ, δηλαδή θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ, πράγμα που λένε ότι είναι ανέφικτο από τις πηγές της κεντροαριστεράς να καλυφθεί αυτό το ποσό. Την ενημέρωση να πούμε ότι την έκανε ο κύριος Αλευζάτος, ο οποίος είπε ότι αυτή τη στιγμή περιμένουν και από τις υπόλοιπες εταιρείες και από τον ΟΤΕ και από τη WIND τις προσφορές τους, με πάντα ως
ορός με την ημερομηνία που έχει καθοριστεί από την αρχή για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας 5 και 12 Νοεμβρίου και όχι αργότερα. Και μάλιστα, όπως αναφέραν πηγές πριν από λίγο, λένε πώς γίνεται να είχε μέσα σε ένα μήνα διεκπεραιώσει τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία και τώρα η εταιρεία να δηλώνει ότι δεν μπορεί. Όλα λοιπόν βρίσκονται στον αέρα, Βασίλη. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί είναι στο επίκεντρο η νέα ηγεσία της κεντροαριστεράς σε αυτή η εκλογική διαδικασία. Νικήτα, να σας ευχαριστούμε πολύ. Συνάντηση με αλλήλους του Κερατσινίου που έχουν υποστεί σημαντική ζημιά από τη ρήπανση του Σαρονικού επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι είμαστε μάρτυρες μιας κατάστασης που δείχνει τον μπάχαλο και την έλλειψη του κυβερνητικού συντονισμού. Ένα διεθνές ταμείο αποζημίωσης για ζημιές που προκύπτουν από περιβαλλοντική ρήπανση. Ένα ταμείο ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχουν όμως και ευρωπαϊκοί πόροι διαθέσιμοι από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλίας και Θάλασσας. Ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες αποζημίωσης για τέτοιες περιβαλλοντικές καταστροφές. Και βέβαια υπάρχουν πάντα και οι έκτακτοι πόροι που έχει στην διάθεσή της κάθε ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να δώσει μια πρώτη αποζημίωση. Εκτός σύνορων τώρα, συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στο Μεξικό μετά το φωνικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Σε ολόκληρη τη μεξικανική πρωτεύουσα, σωστικά συνεργεία και εθελοντές αναζητούν επιζώντες, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο. Δεκάδες κτίρια ισοπεδώθηκαν και ξέσπασαν πυρκαγιές τόσο στην πόλη του Μεξικού όσο και σε άλλες πόλεις. 5 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Τουλάχιστον 22 μαθητές και 2 δάσκαλοι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότερα από 30 παιδιά αγνοούνται. Χώρες όπως ο Παναμά, το Ισραήλ και η Χιλή έχουν στείλει βοηθητικά συνεργεία όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η ισχυρή δόνηση έπληξε τη χώρα ακριβώς την επέτειο συμπλήρωσης 32 ετών από τον μεγάλο σεισμό του 1985, που είχε αφήσει πίσω της πάνω από 5.000 νεκρούς. Χρησιμοποιήσουν βαριά μηχανήματα εξαιτίας της αστάθειας του εδάφους. Στο σχολείο βρίσκονται οι γονείς των παιδιών σε κατάσταση πανικού. Ο Μεξικανός πρόεδρος Ενρίκε Πένια Νιέτο επισκέφθηκε το σχολείο. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι έχουν διασωθεί τουλάχιστον 11 μαθητές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κήρυξε το Πουέρτο Ρίκο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να αποδεσμευτούν ομοσπονδιακά κεφάλαια για την ανοικοδόμηση του νησιού που χτυπήθηκε από τον κυκλώνα Μαρία. Οι καταστροφές από το πέρασμα του τυφώνα είναι ανυπολόγιστες. Πρόκειται για τον ισχυρότερο τυφώνα που έχει πλήξει την περιοχή εδώ και περίπου 90 χρόνια, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και αφήνοντας το νησί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 9 συνολικά νεκρούς στην Καραϊβική. Εντός συνόρων και πάλι και στα θέματα της ελληνικής οικονομίας, η ανταλλαγή ομολόγων που είχε εκδώσει στο παρελθόν το ελληνικό δημόσιο με 9 ομόλογα περιλαμβάνεται στους στόχους του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλά αυτή την ώρα δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις, αναφέρουν αρμόδιες πηγές με αφορμή δημοσίευμα του δικτύου Reuters, σύμφωνα με το οποίο εξετάζεται η ανταλλαγή 20 ομολόγων που είχαν εκδοθεί το 2012 στο πλαίσιο του PSI με 5 νέα ομόλογα. Ακόμα συμπληρώνω ότι είναι μια κίνηση στην οποία θα πρέπει να προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος του προγράμματος, προκειμένου να βελτιώσει την καμπύλη ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, αλλά και να ομαλοποιήσει τις πληρωμές χρέους για τα επόμενα χρόνια. Όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, το swap των ομολόγων είναι μία από τις προτάσεις που βρίσκεται στο τραπέζι εδώ και πολύ καιρό, αλλά πρόκειται για μία άσκηση, η λύση της οποίας εξαρτάται από το διεθνές περιβάλλον, αλλά και άλλους κρίσιμους παράγοντες. Την έξοδο της Ελλάδος από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ενέκριναν σε συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες χθες οι πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση αυτή, η οποία έρχεται σε συνέχεια της σχετικής πρότασης Επιτροπής προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην τυπική επικύρωση της εξόδου της Ελλάδος από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, στην οποία θυμίζουμε εισήλθε τον Απρίλιο του 2009, αναμένεται να προχωρήσει το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ερχόμενη Δευτέρα. Έκρηξη τουριστών το επτάμινο του 2017 στη χώρα μας, με τον αριθμό των ταξιδιωτών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα να ξεπερνούν τα 13 εκατομμύρια μέχρι και τον Ιούλιο. Η τουριστική κίνηση αυξήθηκε κατά 8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να εμφανίσουν αύξηση κατά 6,4% και να ξεπεράσουν ακόμα και τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε 3 νέα προγράμματα που θα εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα για την ενίσχυση της απασχόλησης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου κατά την ομιλία του στο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση εργοδοτικών εισφορών για μετατροπή εργαζομένων με μπλοκάκι σε μισθωτούς. Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 156 εκατομμύριων ευρώ και από αυτό θα ευνοηθούν 40.000 εργαζόμενοι. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά τις περιπτώσεις εργαζομένων που βρίσκονται απλήρωτοι για μεγάλο διάστημα, είναι σε επίσκεψη εργασίας ή απασχολούνται σε κλάδους με φθήνουσα πορεία.
Αυτό πρόγραμμα έχει προπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το τρίτο πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση της πρώτης πρόσληψης μισθωτού εργαζομένου από επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως των 34 ετών. Τώρα, ζήτημα δημοκρατίας και δικαιοσύνης, χαρακτήρισε ο Υπουργός Νίκος Παπάς την πρόσβαση όλων των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες κατά τη σημερινή συνάντηση που είχε με την Επίτροπο Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Μαρία Γκαμπριέλ. Νωρίτερα είχαν υπογράψει και την έναρξη υλοποίηση του έργου ψηφιακών υπογραφών στη δημόσια διοίκηση. Ζήτημα δημοκρατίας είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Να έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες. Θέλουμε να φέρουμε λοιπόν το αύριο σήμερα για όλους. Δηλαδή τις τεχνολογίες του αύριο σήμερα για όλους τους πολίτες. Και αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό μήνυμα. Ο στόχος μας ποιος είναι? Ο στόχος είναι ο εξυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών. Και ο εξυγχρονισμός περνάει από την ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η εμπιστοσύνη και η αποτελεσματικότητα και υπάρχει ένας ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα στις κρατικές αρχές, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους πολίτες. Ένα κλικ από τον υπολογιστή θα είναι αρκετό για να γίνει ενδεχομένως από τον προσεχή Νοέμβριο ο πληστηριασμός ενός ακινήτου, καθώς τότε αναμένεται να ξεκινήσουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Το μέτρο που αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση αλλάζει τα δεδομένα, καθώς αυξάνει τις ημέρες εβδομάδας κατά τις οποίες μπορούν να γίνουν πληστηριασμοί, παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό, ενώ αντί να πηγαίνει ο συμβουλεογράφος στο Ειρηνοδικείο, η όλη διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά από το γραφείο του. Για τους νεολήπτες ή τους οφειλέτες, σε βάρος των οποίων γίνεται ένας πληστηριασμός, εκτός από το ότι η διαδικασία πλέον θα γίνεται ηλεκτρονικά, δεν αλλάζει τίποτα σχετικά με τα δικαιώματά τους. Σε ακόμα δύο συλλήψεις προχώρησε η Βρετανική αστυνομία σε σχέση με την επίθεση με αυτοσχέδια βόμβα που έγινε την περασμένη Παρασκευή στο μετρό του Λονδίνου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 30 άνθρωποι. Συνολικά, οι συλληφθέντες για το χτύπημα, την ευθύνη για την οποία ενέλαβε το Ισλαμικό κράτος, έφτασαν τους 5. Σε άλλες τρεις συλλήψεις για τη βομβιστική επίθεση της περασμένης Παρασκευής στο Parsons Green προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές με τις έρευνες να συνεχίζονται. Μέσα σε λίγες ώρες συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι στο Νιούπορτ της Ουαλίας. Οι συλληφθέντες είναι ένας 25χρονος, ένας 30χρονος και ένας 48χρονος, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Παράλληλα ερευνώνται δύο ακόμη διευθύνσεις στο Νιούπορτ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί άλλα δύο άτομα, ένας 18χρονος πρόσφυγας από το Ιράκ και άλλος ένας 21 ετών από τη Συρία. Η επίθεση της Παρασκευής έγινε με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που όμως δεν εξεράγει πλήρως και είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό 30 ατόμων. Καζάνι που βράζει Καταλωνία δύο μόλις εβδομάδες πριν από το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση Ραχόι κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να ακυρώσει το επικείμενο δημοψήφισμα, θεωρώντας το ως παράνομο. Περίπου 40.000 οργισμένοι πολίτες διαδήλωσαν χθες στους δρόμους της Βαρκελόνης κατά της κεντρικής κυβέρνησης. Η κατάσταση στην Καταλωνία βρίσκεται εκτός ελέγχου, όπως μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Η κυβέρνηση Ραχόι συλλαμβάνει μέλη της καταλωνικής κυβέρνησης και προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο κύμα οργής. Δανειακή σύμβαση ύψους 150 εκατομμύριων ευρώ για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα, υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Eurobank. Μέσω αυτής της πιστωτικής γραμμής, αυτές οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη γεωργία, στον τουρισμό, στη μεταποίηση της υπηρεσίας και σε άλλους τομείς, θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν με επενδυτικά δάνεια ή και δάνεια κεφαλαιοκίνησης. Πρόκειται για το δεύτερο δάνειο που υπογράφεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Eurobank. Το πρώτο υπογράφηκε το Σεπτέμβριο του 2016, ήταν ύψους 100 εκατομμύρια ευρώ και απορροφήθηκε πλήρως. Να συνενώσουν τις δυνάμεις τους στην Ευρώπη αποφάσισαν οι γερμανικοί ThyssenKrupp και η ινδική Tata Steel σε μια πολύ αναμενόμενη συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει το τοπίο στη Χαλιβουργία, πυροδοτώντας και άλλες συμφωνίες. Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν χθες ότι υπέγραψαν προκαταρκτική συμφωνία για τη συγχώνευση των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων χάλιβα, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τη δεύτερη ισχυρότερη χαλιβουργία της Ευρώπης. Τώρα, μετά από πιέσεις των τελευταίων ημερών, το ελληνικό χρηματιστήριο ανέκαμψε, καταγράφοντας σημαντικά κέρδη. Τα χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίας ήταν ο αυξημένος τζίρος, τα κέρδη στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, αλλά και σημαντική άνοδος για τις τράπεζες. Πάμε λοιπόν να δούμε το κλείσιμο της σημερινής χρηματιστηριακής αγοράς. Με κέρδη λοιπόν 1% έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο. Πάμε να δούμε αναλυτικά με μια ματιά
και τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης με τις κάρτες. Βλέπουμε λοιπόν ότι 68 μετοχές ενισχύθηκαν, 15 μετοχές παράνομα μετάβλητες και 36 μετοχές βρέθηκαν στο κόκκινο στη σημερινή συνεδρίαση. Ενώ στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ενισχύθηκε κατά σχεδόν 1%, τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψε η μετοχή της Τραπέζης Πειραιώς κατά 9,26% στα 2,95 ευρώ. Η Εθνική ενισχύθηκε κατά 4,32% στα 0,31 ευρώ. Η Αλφα Μπανκ στο ΣΥΝ 3,28% στα 1,89 ευρώ. Η Βιοχάλκο έκλεισε με κέρδη 2,76% στα 2,98 ευρώ. Και την πρώτη πεντάδα ανόδου εκκλίνει η μετοχή του Μυτιληναίου στο ΣΥΝ 2,58% στο 8,36 ευρώ. Στην επόμενη πεντάδα η μετοχή της ΔΕΗ που ενισχύθηκε 2,54% στα 2,02 ευρώ. Τέρν Ενεργειακή στο ΣΥΝ 1,54% στα 3,96 ευρώ. Η μετοχή του ΟΛΠ με άνοδο 1,38% στα 15,41 ευρώ. Ελάκτορα στο ΣΥΝ 1,36% στα 1,49 ευρώ. Και η μετοχή του ΟΤΕ στο ΣΥΝ 1,35% στα 10,50 ευρώ. Στη συνέχεια, Eurobank και αυτή ενισχύθηκε κατά 1,32% στα 0,77 ευρώ. Ελληνικά Πετρέλαια με άνοδο 0,84% στα 7,18 ευρώ. Η Αεροπορία Αιγαίου με άνοδο 0,76% στα 8 ευρώ. EIDAP στο ΣΥΝ 0,34% στα 5,90 ευρώ. Και η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,83 ευρώ με άνοδο 0,26%. Η Γκριβάλια μετάβλητη στα 8,70 ευρώ, η Folifoli Group και αυτή έκλεισε μετάβλητη στα 19,25 ευρώ, ενώ η Lambda Development υποχώρησε κατά 0,31% στα 6,36 ευρώ, η ΕΧΑΕ στο υποχώρησε 0,40% στα 4,95 ευρώ και η 3Ε δέχθηκε πιέσεις κατά 0,43% έκλεισε στα 28,11 ευρώ. Η Τζάμπο, η Μπέλα, υποχώρησε κατά 0,50 ευρώ στα 50% στα 14,05 ευρώ. Η μετοχή του ΟΠΑΠ στο μείον 0,66% στα 9,04 ευρώ. Η μετοχή του Τιτάνα δέχθηκε πιέσεις κατά 1,71% στα 21,88 ευρώ. Και η Μοτορόλ, που δέχθηκε τις σημαντικότερες πιέσεις σήμερα στον 25, 1,91% επτώση στα 19,01 ευρώ. Αυτή λοιπόν ήταν η εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου σήμερα στη σημερινή συνεδρίαση. Εμείς αλλάζουμε θέμα. Ο πρόεδρος της Αμερικής, ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα, κερδίζει μέχρι και 400.000 δολάρια την ώρα για ομιλίες του σε επενδυτικές τράπεζες. Ο Μπαράκ Ομπάμα έχει ήδη πληρωθεί και την ομιλία του στη Northern Trust Corporation στη Νέα Υόρκη, που πραγματοποιήθηκε μέσα στο Σεπτέμβριο, ενώ αναμένεται να βγάλει άλλα 400.000 δολάρια για να μιλήσει στην επενδυτική τράπεζα Canton Fitzgerald, σύμφωνα με το δίκτυο Bloomberg. Ο 56χρονος πρώην Αμερικανός πρόεδρος έχει δεχθεί έντονη κριτική από αρκετούς δημοκράτες γερουσιαστές για τα υπέρογκα ποσά που λαμβάνει για τις ομιλίες του. Ένα διαφορετικό τρόπο έχει βρει νοσοκομείο παιδών στο Σαν Διέγκο για τους μικρούς ασθενείς. Έχει επιστρατεύσει τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα με τα οποία τα παιδιά πηγαίνουν στο χειρουργείο. Με αυτά τα τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια θα πηγαίνουν στο χειρουργείο οι νεαροί ασθενείς ενός νοσοκομείου παιδών στο Σαν Διέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το νοσοκομείο Ράντι παρουσίασε μια συλλογή τηλεκατευθυνόμενων πολυτελών μικρών αυτοκινήτων. Μια νοσοκόμα ή ένας γιατρός χειρίζονται τα αυτοκινητάκια αυτά και αποτελούν μέρος ενός νέου προγράμματος που έχει στόχο να ηρεμεί τα παιδιά πριν υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις. Τα παιδιά διασκεδάζουν. Οι γονείς βλέπουν ότι είναι ήρεμα και χαρούμενα. Αλλά και για εμάς που χειριζόμαστε τα αυτοκινητάκια αυτά είναι επίσης διασκεδαστικό και χαλαρωτικό. Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μιας BMW, μιας Mercedes ή μιας Lamborghini, κάνοντας πιο πολυτελή τη μεταφορά τους στο χειρουργείο. Επιστρέφουμε πάλι στα δικά μας. Οι θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών που μας θύμισαν καλοκαίρι μάλλον μας αποχαιρετούν. Από αύριο πέφτει αισθητά ο υδράργυρος. Πάμε λοιπόν να δούμε σε αυτό το σημείο την πρόγνωση του αυριανού καιρού.
Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι εκεί αυτή την ώρα. Εσείς μείνετε στο SBC, ακολουθεί η εκπομπή SBC Live με την Ήρο Ράντου. Μαζί της στο στούντιο καλεσμένοι δύο νέοι πολιτικοί που θα διασταυρώσουν το ταξίδι τους. Ο Πέτρος Κωνσταντινίας από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Σπύρος Καρανικόλας από το ΠΑΣΟΚ. Ενώ μπορείτε να μάθετε τα πάντα και γύρω από την ανακύκλωση των συσκευών. Καλό απόγευμα.